Σε όλους, τώρα είμαστε στα μέσα του Γενάρη, βέβαια, και φεύγει και ο Γενάρης, για να πω και επίσημα καλή χρονιά. Το συνηθίζουμε το πρώτο μήνα του χρόνου και αυτός ο γουρζουλάς μία να εχάτων και μπορούμε με τον άλλον να ευρύουμε στην Κιαπεσούμα. Λοιπόν, σήμερα νιώθω ιδιαίτερα έτσι... Σε μια ιδιαίτερη θέση, ευχάριστη γιατί θα αναφερθώ στους ανθρώπους αυτούς που μας φέρανε από τον πόντο και εδώ ανέδειξαν, πρόβαλαν και ήταν δάσκαλοι μας σε ένα κομμάτι του πολιτισμού που ναι μεν αυτό το κομμάτι του πολιτισμού εμείς το διαχειριζόμαστε πια και το θεωρούμε μάλιστα από τα πιο προβεβλημένα και τα πιο έτσι αντιπροσωπευτικά και είναι ταυτοτικό μας γνώρισμα για τον χορό δηλαδή. Όμως, παρόλο ότι ο χορός έφτασε να προβάλλεται και σε φεστιβάλ, μιλάμε τώρα και μετράμε πόσα, 15-16 φεστιβάλ. Ίσως και παραπάνω, και όχι μόνο τα φεστιβάλ της ΠΟΕ, είχαν προηγηθεί φεστιβάλ και στην Καβάλα, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, είχαν προηγηθεί οι φεστιβαλικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά, και ποτέ, ποτέ, κανένα από αυτά τα φεστιβάλ δεν ήταν αφιερωμένο στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι... ένα καρφί που το έχω και με τριβιλίζει την ψυχή. Το έχω προτείνει και το ξαναπροτείνω και επίσημα. Εμείς όλοι που λίγο ως πολύ μέσα από το χορό προσπαθούμε να βρούμε μια αυτοδικαίωση στις ανησυχίες της ψυχής μας, όχι άλλου τύπου, στις ανησυχίες της ψυχής μας, σας καλώ λοιπόν να ενώσουμε τις φωνές μας και, εν πάση περιπτώσει, κάποια χρονιά από αυτές που έρχονται να αφιερωθεί ένα από τα πανελλήνια παμοντιακά φεστιβάλ που κάνει η ΠΟΕ σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό το λέω και ξεκινάω έτσι την κουβέντα μας, γιατί βεβαίως θυμήσαμε αξιόλογα πρόσωπα, ιστορικά, πρόσωπα που κάνανε θυσίες για την δημοκρατία του Πόντου και χιλιαδιό, αλλά τιμήσαμε καλλιτέχνες ενδεχομένως πολύ καλά, αλλά τους τιμήσαμε μέσα σε ένα χώρο που κατεξοχήν θα έπρεπε να έχει προπολού τιμήσει αυτούς στους οποίους οφείλουμε ότι εμείς σήμερα χορεύουμε. Έτσι ξεκινάω και αναφέρομαι στον πρώτα απ' όλα στο δικό μου δάσκαλο, αλλά όχι μόνο δικό μου δάσκαλο, θα σας εξηγήσω, στον Νικόλα τον Καλούση. Ποιος ήταν ο Νικόλας ο Καλούσης? Ο Νικόλας ο Καλούσης ήρθε το 25 στην Ελλάδα, γεννημένος τον 19ο αιώνα, πρόσφυγας το 25, όχι εξανταλλαγής, πρόσφυγας διωκόμενος, ήρθε από την Κρυμαία. Γρήγορα ήρθε, έμενε στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, γρήγορα ήρθε σε επαφή με τους άλλους τραπεζούντιους της Θεσσαλονίκης, έγινε μέλος της Ευξήνου Λέξης και εκεί την αξία του την αναγνώρισε ο Λόγιος και συγγραφέας, ποιητής, ο γιατρός ο Φίλων Ασθενίδης, όπως δημιούργησε τον θεατρικό όμιλο της Ευξήνου Λέξης το 1946 και τον ενέταξε μέσα στο θεατρικό όμιλο για να είναι αυτός ο άνθρωπος που θα προβάλλει το χορό μέσα από το θέατρο. Έτσι ο Νικόλας ο Καλούσης έγινε πρωτοχορευτής της Ευξήνου Λέξης το 1946 και έχει μια πορεία τη δεκαετία του 40 και του 50 ως χορευτής στην Ευξήνου Λέξη. Δεν έμεινε όμως... συγχορευτής του ήταν ο Φυρτινίδης ο Γιώργος από την Τραπεζούντα με καταγωγή από την Κρόμνη και χορεύανε μαζί το Σέρα Χορό στο θέατρο. Πρέπει να πω μια κουβέντα μόνο ότι
Η προβολή του Ποντιακού χορού ξεκίνησε από... Η προβολή, εννοώ, στο ευρύ κοινό, ξεκίνησε μέσα από τη θεατρική σκηνή του ιδιωματικού μας θεάτρου. Ο Νικόλας ο Καλούσης, ζώντας στο Ρεόκαστρο, με ρύμνησε, να το πω έτσι, και τη θάσευσε την όρεξη που είχαν οι νεολαία του Ρεοκάστρου και δημιούργησε μια ομάδα χορευτών με επικεφαλής τον Μακεδόνα Καρασαβίδη, που την αποτελούσαν ο Μακεδόνα Καρασαβίδης, ο Κυριάκος Σιδηρόπουλος, ο Κώστας ο Χαραβόπουλος, ο Αριστοτέλης Τσαφαρίδης, αυτοί μιλάω για τον Σέρα χορό, υπήρχαν και άλλοι βέβαια που χορεύαν τους υπόλοιπους. Το συγκρότημα αυτό με τα παιδιά του Ρεοκάστρου αποτελούσε το συγκρότημα της Ευξήνου Λέσχης προς τα μέσα και προς το τέλος της δεκαετίας του 50. Δηλαδή, ο Νικόλας ο Καλούσης προσπαθούσε να αφήσει διαδοχή. Αυτό το συγκρότημα χόρεψε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, γινόντουσαν φολκλωρικές εκδηλώσεις και εμφανίζονταν συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα, κυρίως όμως από το Λύκειο Ελληνίδων, τους Κρήτες της Θεσσαλονίκης κτλ. Για να χορέψεις την έκθεση ήταν σαν να λέμε να πάρεις μέρος στην Ολυμπιάδα. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν με τον Μακεδόνα Καρασαβίδη και τα υπόλοιπα παιδιά χόρεψε το 1961 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Του συνόδευε πάντα ο Γόγος, δεν θα πω, γιατί πρέπει να τον ξέρετε, δεν θα κάνω συστάσεις για τον Γόγο. Όμως, πολύ γρήγορα αυτοί κάναν οικογένειες και εγκατέλειψαν, να το πω έτσι, την ενασχόλησή τους με τον χορό, την ενασχόλησή τους με τον χορό, την τέτοιου είδους εξειδικευμένη ενασχόληση. Δεν πάψαν να χορεύουνε, γιατί έτσι τους βρήκα κι εγώ όταν πια ανδρώθηκα, μεγάλους αυτούς, εκεί που έπαιζε ο Γόγος, στην Πουάτο Γόγος, όπως το λέγαμε, και χόρεψα μαζί τους και με τον Μακεδόνα τον Καρασαβίδη και με τον Κώστα τον Χαραβόπουλο. Με τον Κώστα τον Χαραβόπουλο είχαμε και πολλές επαφές, τις ξέρει ο Όμηρος, πήγαμε και στο σπίτι του και έχουμε και καταγραφές με τον Κώστα τον Χαραβόπουλο. Μιχάλη, να σε διακόψω να δείξουμε μερικές φωτογραφίες. Τις βλέπεις? Ναι. Αυτός είναι ο Νικόλας ο Καλούσης. Την εποχή που χόρευε. Αυτή την γκάμα δείτε την, γιατί εγώ με αυτή την γκάμα χόρεψα πιτσάκοινη. Εδώ είναι τα παιδιά από το Ρεόκαστρο. Ο δεύτερος είναι ο Μακεδόνας ο Καρασαβίδης. Ο τρίτος είναι ο Κώστας ο Χαραβόπουλος. Αλέκο, ο πρώτος ποιος είναι? Ο πρώτος, καλησπέρα. Ο πρώτος είναι ο Κυριάκος Σιδηρόπουλος. Μάλιστα. Και να ευχαριστήσουμε και τον Αλέξανδρο για τη φωτογραφία από το Ρεόκαστρο. Ποιος ήταν ο πρώτος, συγγνώμη? Ο Κυριάκος ο Σιδηρόπουλος. Εδώ είναι ο Μιχάλης ο Καραβέλας με τον Πανίκα το Σαββίδη. Αμούστακα, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Και πίσω στην κολόνα ποιος είναι? Πίσω είναι ο Κουλαουζίδης και ο Καλούσης ο Νικόλας τον κρύβει το χέρι του Πανίκα. Εδώ είναι αριστερά, όπως βλέπετε τη φωτογραφία, ο Νικόλας ο Καλούσης και δεξιά ο Γιώργος ο Φιρτινίδης. Τώρα θα σας πω για αυτόν. Ωραία, συνεχίζεις και θα βάλουμε και τις υπόλοιπες. Ο Γιώργος ο Φιρτινίδης, λοιπόν, ο Φιρτίνων ο Γιώργων, ο Μπαρμπαγιώργων ο Φιρτίνων, έτσι έλεγαμε εμείς. Ο Μπαρμπαγιώργος ο Φιρτίνος, κάτοικος Καλαμαριάς, ο οποίος ήταν γλεντζές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Γόγος όταν έπαιζε στην Πολύχνη με τον Χρύσανθο,
κέντρο διασκέδασης, όπως το λέγαμε, του Μεταξά. Ο Μπαρμπαγιώργης μαζί με νέους ανθρώπους από την Καλαμαριά τον ανεβάζαν τον Μπαρμπαγιώργη για να ακούσει γόγο και χρύσαθο, και εκεί τον πρωτοείδα να χορεύει. Εκεί τον πρωτοείδα να χορεύει, πριν εγώ ακόμα μάθω να χορεύω σε ένα χώρο. Έχει ο Μπαρμπαγιώργος ο Φιρτινίδης διέσωσε και δύο σπασίματα χαρακτηριστικά της Κρόμνης. Από εκεί και πέρα, τη δεκαετία του 60, χόρεψα μαζί του πολλές φορές στο πανηγύρι της Καλαμαριάς. Ήτανε ο συνοδός, να το πω έτσι, του Μπαρμπανικόλα του Καλούση, όταν αυτοί οι δύο ανήκανε στο θεατρικό της Ευξήνου Λέσης Θεσσαλονίκης. Ο τρίτος της γενιάς εκείνης, ο οποίος όμως εμείς τον ξέρουμε στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος, ο Πολιτιανέτες, όπως λέγαμε, ένας χαρακτηριστικός έτσι τύπος ποντίου χορευτή. Χόρευε πολύ καλά το πιτσάκο. Είναι από την πολίτα της Τραπεζούντας, ήταν γι' αυτό και τον λέγαμε Πολιτιανέτε. Όμως ήταν τοπικός χορευτής της Καλαμαριάς, δεν είχε εμβέλεια, να το πω έτσι. Αυτοί οι δύο, ο Καλούσης και ο Φιρτινίδης, ήταν τα γκιοσέμια, τα βασικά στελέχη του ιδιωματικού θεάτρου της Ευξήνου Λέσχης, του ομίλου του θεατρικού της Ευξήνου Λέσχης, δεκαετία 40 και 50. Μέχρι ότου βέβαια έρθουν τα παιδιά από το Ρεόκαστρο και αναλάβουν αυτοί. Τώρα, στη δεκαετία του 50, θέλω να σας αναφέρω, εκτός βέβαια από τους μαθητές του Μπαρμπανικόλα του Καλούση από το Ρεόκαστρο, δύο άλλες ομάδες διακεκριμένων χορευτών, οι οποίες από τότε, να το πω έτσι, οι εντυπώσεις που αφήσανε διαπέρασαν όλη την Ελλάδα. Η μία ομάδα ήταν από τα Κομνηνά της Πτολεμαΐδας, από τα Ούτσενα τα λεγόμενα, και τους βλέπουμε το 1956 να χορεύουν στην Παναγία Σουμελά. Στην Παναγία Σουμελά. Η Παναγία Σουμελά, η ανιστόρηση της Μονής της αρχές δεκαετίας του 50 και εκτοτε, ήταν πλέον μια φικτιονία όπου μάζευε κάθε χρόνο τον ποντιακό ελληνισμό, και εκεί γινόντουσαν ταυτόχρονα και αυτές οι φεστιβαλικές, εντός εισαγωγικών, εκδηλώσεις χορευτικές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Φίλωνας Οκτενίδης, όπως ακριβώς γινόταν το πανηγύρι στην Παναγία Σουμελά στον Πόντο, έτσι ήθελε να το αναβιώσει. Και όπως ξέρουμε από διηγήσεις, ότι την Παναγία Σουμελά στον Πόντο προστρέχανε ομάδες από τα διάφορα χωριά, τα οποία ανήκανε στο κλίμα της Παναγίας Σουμελά, αλλά και εκτός του κλίματος Παναγίας Σουμελά. Ομάδες, και εδώ βλέπουμε την ομάδα από τα Κομνηνά. Όρθιος είναι ο Λάμπον ο Νικηφόρτς, Νικηφορίδης Χαράλαμπος. Στη Λύρα είναι ο Τσιλφίδης ο Κωνσταντίνος, από το Μουντανέτες. Και δεξιά είναι ο Σαρίδης ο Κωνσταντίνος, από το Κοσκορτό, ο Σαρίς ο Κώστας, όπως το λέγανε. Και εδώ ανάμεσα στο Λιράρι και στον Σαρί είναι ο Τσικάρτς, ο Ζαπουνίδης ο Κωνσταντίνος. Είναι από το Χαβά, από το Μουντανό, από το Κοσκορτό, όλα είναι οικισμοί της Ιστάδας οικισμών της Σπέλιας. Γι' αυτό και τους λέγανε Ισπελιανίτ. Ισπελιανίτ, όμως, στην Παναγία Σουμελά, που πήγανε αρκετές φορές τη δεκαετία του 50, άφησαν πραγματικά εντυπώσεις, πάρα πολύ, πολύ καλές εντυπώσεις, θα έλεγα. Ανεξίτηλες, θα έλεγα, εντυπώσεις. Και προσπάθησαν πολλοί νεολαίοι να τους μιμηθούν. Θυμηθείτε αυτή την κουβέντα που σας λέω τώρα, γιατί θα επανέλθω. Αυτή η ομάδα στα Κομνηνά της Πτολεμαΐδας δημιούργησε και μία διάδοχο κατάσταση, μία διάδοχο ομάδα, με επικεφαλή τον Σάββατο του Τσιρίπαμα, να εδώ είμαστε,
οι οποίοι χορέψανε το 58 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δείτε το σπάσιμο αυτό, δείτε το σπάσιμο αυτό, γιατί είναι σπάσιμο από το ΟΦΑΚ. Θα σας πω μετά γιατί το λέω, γιατί το αναφέρω. Όμως δυστυχώς αυτή η ομάδα δεν ευδοκίμησε να κρατήσει πολλά χρόνια, γιατί τα χρόνια εκείνα άνοιξε η Γερμανία και ο κόσμος έφυγε και έτσι σκορπίσανε κυρίως ως μετανάστες στη Γερμανία. Η δεύτερη ομάδα που θέλω να αναφέρω και η οποία εμφανίστηκε τη δεκαετία του 50 είναι η ομάδα από το Τσάιλικ, από τον διπόταμο της Καβάλας. Στην ομάδα συμμετέχουν ο Χαραλαμπίδης Πόστου, επίσης από τη Μαζερά βέβαια, ο Αποστολής ο Θόδωρος από το Κοσμά της Τραπεζούντας και ο Γιώργος ο Πετρίδης, ο Γιώργος που λέμε, έγινε γνωστός μέχρι τις μέρες μας. Στη λύρα του συνόδευε ο Απόστολος από την Ποντίλα της Άνω Ματσούκας. Διακεκριμένες εκδηλώσεις αυτής της ομάδας, ορίστε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, εδώ, μάλιστα. Ορίστε. Αυτό θα σας έλεγα που γράφει και η φωτογραφία. Απέσπασαν το βραβείο το οποίο τους απονεμήθηκε από τον βασιλιά τον Ιωάννη τον πρώτο τότε, όταν το 55 χορέψαν στην Αθήνα. Και βέβαια και ο Πετρίδης, αδερφός του Γιώργου, μεγαλύτερος στην ηλικία. Αυτή η ομάδα, επίσης, από τους παλιούς, να το πω έτσι, οι περισσότεροι ήταν γεννημένοι στον Πόντο, ελάχιστοι ήταν από αυτούς με το που ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες, γεννημένοι δηλαδή στις αρχές του 20, της δεκαετίας του 10, κοντά στο 1920. Αυτή η ομάδα στο πρώτο πανελλαδικό πανποντιακό φεστιβάλ στο αρχαίο θέατρο Φιλίπ, εκτός συναγωνισμού, γιατί θα ήταν σαν να λέμε τροχοπέδι για τους υπόλοιπους χρονιά να βλέπουν αυτά αυτούς τους βιωματικούς αντέους να χορεύουν σε της δεκαετίας του 50 και μια που μιλάμε για εδώ από ότι στο τέλος αυτής της δεκαετίας του 50 με τις αρχές της δεκαετίας του 60 δημιουργείται αυτή η κίνηση, να το πω έτσι, η κινητικότητα γύρω από το Σέρα χορό και έχουμε την εμφάνιση στο πιονέρου Νίκου Σωματαρίδη, όπως τον λέω εγώ, ο πιονέρος Νίκος Σωματαρίδης, ο οποίος 85 χρονών, αλλά τότε ήταν νεαρούλης, μόλις είχε έρθει από τα κομμινά της Ξάνθης και βλέπανε οι ουτσενέτ το χορεύνε, έρχουσανε στη Θεσσαλονίκη, έλεπανε τον Μπαρμπανικόλα τον Καλούση, κυρίως τον Φιρτινίδη τον Γιώργο, από εκεί προσπάθησαν να κλέψουν μερικά, γιατί ο Παπαγιώργος πήγαινε στα Γλέντια, τα Ποντιακά, και προσπαθούσαν να του... και έχτσαν... Α, εδώ θα σας πω τι φωτογραφία είναι. Και χτίσανε έναν δικό τους... έναν δικό τους σέρα χώρο και εμφανίστηκαν από το 1961 και στο φεστιβάλ... Εδώ η ομάδα του Νίκου του Σωματαρίδη ήταν εκτός από τον Χρήστο του Χαραλαμπίδη με τρέχανε και το φτιάξανε. Ο Γιάννης ο Ταϊγανίδης, εδώ τον βλέπετε αριστερά τον Γιάννη του Ταϊγανίδη και δεξιά τον Σωματαρίδη, καβαλάρι σε μια ταινία ελληνική στις αρχές δεκαετίας του 60. Λύρα τους παίζει ο Τσανάκαλης και χορεύουνε
εν πάση περιπτώσει, τον πολιάσανε και ήταν μια εμφάνιση. Τότε για πρώτη φορά βγήκε ο Ποντιακός χορός στο κινηματογράφο. Στην ομάδα του ο Γιώργος ο Αλεξανδρίδης από το παλαιό Καστροσερόν. Είπα για τον Γιάννη τον Ταϊγανίδη από τον Πολύμινο της Κοζάνης, τον Χρήστο τον Χαραλαμπίδη. Τον Παπαδόπουλο από τα Κομνηνά της Πτολεμαΐδας και πολλούς άλλους νεότερους. Ο Νίκος ο Παλατσίδης είναι και άλλοι πολλοί που στα κατοπινά χρόνια. Μέχρι να πάει ο Νίκος ο Σωματαρίδης στο στρατό. Διάδοχη κατάσταση στο τμήμα ενός εξήμουλες μετά τον Νίκο το Σωματαρίδη ήταν η δικιά μου γενιά και η δική μου περιπέτεια, να το πω έτσι. Εκεί στις αρχές δεκαετίας του 60, έχουμε... Μιχάλη, κράτασε παρακαλώ την κουβέντα σου. Υπάρχουν κάποιες διακοπές, οι οποίες οφείλονται πιθανότατα στην σύνδεση που έχεις. Οπότε όλοι μας, επειδή το επισημαίνουν διάφοροι εδώ στο chat. Δεν με καλό ακούνε δηλαδή. Τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καλά. Κάποιες στιγμές όμως κάνει κάποιες διακοπές. Οπότε εντάξει, κάποια πράγματα θα τα ρωτήσουμε και μετά, εάν ωραία. Συνέχισε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Θέμα. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60 εμφανίζεται και η ομάδα από τη Νέα Σάντα του Κλικής. Το Σαββίδη και το Μιλτιάδη τον Μαρχαρίδη. Στη λίρα του συνόδευε συνήθως ο Τσορτάντς ή ο Παντελίκας πολλές φορές ή και ο Γόγος. Οι εμφανίσεις αυτού του συγκροτήματος δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Συνεργαζότανε με την... ΑΝΑΤΟ. Εδώ είναι έτσι όπως σας τους είπα ο Γιώργος ο Παρχαρίδης, ο Θεόφιλος ο Ασλανίδης, ο Σαββίδης ο Γιάννης και ο Μιλτιάδης ο Παρχαρίδης. Εγώ με τον Μιλτιάδη τον Παρχαρίδη αργότερα ο πόνος και πήγαινα στη Νέα Σάντα γιατί ήταν στο κλίμα της Ομοσπονδίας. Γνωρίστηκα από πολύ κοντά. Αυτός με ήξερε γιατί είχαμε ξεκινήσει εμείς οι φίλοι και χορέψαμε και παρέα. Χορεύανε όμως αυτοί τότε το σέρα χορό της Σάντας. Κοντά βέβαια στα σπασίματα του Μπαρμπαγιώργη του Φιρτινίδη. Δηλαδή, πολύ κοντά στην Κρόμνη, το σπάσι. Ο Σύλλογος της Νέας Σάντας δεν ακολούθησε αυτό το, να το πω έτσι, αυτήν τη φόρμα του χορού, του δικού τους χορού και είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθεί τον εγγονό του Κώστα του Κουρτίδη, του αδερφού του Ευκλήδη, να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε γιατί να βάλουμε τα παιδιά να χορέψουν το Σάντρε Κοντοσέρα για να μην χαθεί. Α, δεν τα καταφέραμε τότε, άλλαξε ο πρόεδρος, φέκανα το και πήγανε στο Συρμό. Μέσα στη δεκαετία του 60 έχουμε επίσης την εμφάνιση άλλης μιας ομάδας. Αναφέρω τις ομάδες αυτές. Είναι η ομάδα από την Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας ή καλύτερα εγώ λέω από τα... Γιατί από εκεί ήταν η ελλαδίτικη καταγωγή τους, να το πω έτσι. Η ελλαδίτικη καταγωγή τους και όσοι αραιωτές κατεβήκαν στην Αλεξάνδρεια. Ξανθόπουλος και ο Κώστας ο Ξανθόπουλος από του Χαραπά της Τραπεζίτης. Ο Κεσαπίδης, ο Θόδωρος, ο Αμανατής, Νίκος, από το Αργαλείο και Χαραπά, Κοσμά, όλα αυτά τα χώρια. Ωπα, εντάξει. Γιατί ο ήχος έκανε όμοιρη μερική. Πολύ αργότερα έχει παρισφρήσει, να το πω έτσι, και ο Βασίλης ο δεύτερος από αριστερά
Δεξιά, πρώτος είναι ο Αμυρίδης, μετά είναι ο Μιλτιάδης ο Ξανθόπουλος, ο Βασίλης ο Ξανθόπουλος που είναι στο Μιλτιάδη, και ο Κώστας ο Ξανθόπουλος αριστερά που είναι αδερφός. Αυτή είναι η ομάδα της Εξάνδρειας, το λέγαμε εμείς, από τα Λευκόγια όλοι τους η καταγωγή. Και βέβαια σας είπα ότι είναι όλοι συμμοχωρείτες. Χόρευαν, τα σπαθήματα που χόρευαν ήταν πάρα πολύ κοντά. Μιχάλη, κάτσε μια στιγμή, Σας παρακαλώ λίγο για να μην κλείνω εγώ τα μικρόφωνα, να παρακαλέσω γιατί δεν ακούγεται, ακούγονται διάφοροι ήχοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε, Μιχάλη, συνέχισε. Ναι. Στη λίρα του συνόδευε ο Στάθης ο Βενιαμίδης, ο Βενιάμς, που η καταγωγή του βέβαια είναι από τη Λαραχανή της Ματσούκας, αλλά όλοι είναι ότι ήταν Γαλιανίτες. Γιατί ήταν από το Ροδοχώρι. Γιατί έμενε στο Ροδοχώρι. Λαραχανίτες έτωνε. Μιχάλη. Ναι. Ο Βενιάμς. Ναι, ναι, Αλέξανδρε, ό,τι ερωτήσεις έχουμε να τις κάνουμε στο τέλος, έτσι, γιατί τώρα αν αρχίσουμε αυτό δεν μπορούμε. Εντάξει, ένα δευτερόλεπτο θα τον διάκοπτα τον Μιχάλη, ότι ο Βενιάτς και τον Αγουρσίτες. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει σύγχυση σε αυτό, θα μας την εξηγήσει μετά, σύμφωνα με αυτά που ξέρει. Εντάξει, θα το πούμε μετά. Και εγώ έχω την ερώτηση αυτή. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για την κατανόηση. Οκ, λοιπόν. Κάπου εκεί, λέω, αρχίζει και η δική μου περιπέτεια μέσα στη δεκαετία του 60. Μέντορες μου στο χορό, θεωρώ τον δάσκαλό μου, τον Νικόλα τον Καλούση, και έναν ακόμα, πασίγνωστο σε όλους σας, νομίζω ότι είναι η πιο εμβληματική φυσιογνωμία με έντονη παραδοσιακή παρουσία, να το πω έτσι, για τρεις δεκαετίες ολόκληρες. Δεκαετία δηλαδή του 60, του 70 και του 80, ο Στοφόρος είναι πασίγνωστος. Ο Στοφόρος, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης ή ο Στοφόρον, όπως έλεγαμε εμείς, ο Μουστακλής για τους κοντινούς του αυτός, ο Σαχπεντέρτς, όπως ήταν το παρατσούκλι του, το παρανόμνατο, όπως λέμε στα ποντιακά, άρα τόσο είναι ο Στοφόρον. Αυτόν τον πρωτογνώρισα, παιδιά, όταν ήμουν ακόμα μαθητής στο γυμνάσιο, στην Καλαμαριά, στου Γόγου, την ταβέρνα. Εκεί ερχόταν με τον ξάδερφο τον Στάθη τον Χριστοφορίδη από τα Αλωνάκια, η καταγωγή του, έμενε τότε ο Στάθης του Διαβατά, και ερχόταν ο Στοφόρος, τον έβρισκε και φεύγαν από εκεί, παίρνανε και τις θυγατέρες του Στάθη και ερχόντουσαν στο Γόγο. Δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι με δύο νέες κοπέλες φαινόντουσαν ότι είναι όμως συγγενικά τα κορίτσια του Στάθη, κόρες του, και κάποια στιγμή εγώ πήγαινα στο Γόγο με το αστικό, παρακαλώ, από το διοικητήριο μέχρι την Καλαμαριά μου και μόνο να ακούσουμε Γόγο, μαζί με τον Γιώτη το Λαπαρίδη από τη Δράμα, αργότερα φυσικός και τα λοιπά, μεταλλιολόγος, για να ακούσουμε Γόγο. Εκεί μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, αυτές οι επισκέψεις μας σε εκείνη την ταβέρνα, εκεί πρωτογνώρισα τον Στοφόρο, ο οποίος κάποια στιγμή πήγε ο Γόγος κοντά του στο τραπέζι και έπαιξε «Μακρύν Γκαϊτέν» και «Τραώδεσεν». «Ασοετραώδεσεν μακρύν Γκαϊτέν» και «Ασοετραώδεσαν και καϊτέδες στη τραπεζή, α τότε έρθε να τις νασκούνταν και χορεύνε σέρα». Κρατήστε το αυτό που σας λέω. «Σέρα χωρών και σκούσε να χορεύσα έτσι καλά καθούμενα. Άμα και ξάφνε τα πλάκασεις, σέραν χωρών και μπορείς να χορεύσεις». Ερχόταν πρώτα στο κέφι και όταν πια δεν τους έβγαινε αλλιώς, συγχωνόντουσαν και χόρευαν. Αυτός ήταν ο Στοφόρος που από εκείνη τη γνωριμία, γνώρισα βέβαια και τον Παρβαστάθη και τα λοιπά, εδώ χορεύω μαζί του τη δεκαετία του 80, 1986 είναι εδώ, στο ξενοδοχείο Καψής, στο χορό της Ένωσης Ποντίων Ματσούκας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
Έτσι, με τον Στοφόρο πλέον και με τον Μπαρμπαστάθη από το Διαβατά, γίναμε πολύ κοντινοί, πήγαινα, τους έβλεπα και από τον Στοφόρο έμαθα πέραν από, από διάφορα πράγματα από το χορό. Έμαθα και αυτό που λέω καμιά φορά, γιατί κατέβαινε πολύ τακτικά και στη Θεσσαλονίκη, στο Καλούσι, στο καφενείο. Με το που εκατηδέν ενός Στοφόρων, εντούνανε τηλέφωνο, και τότε δεν υπήρχαν κινητά, έβγαιναν ο Ξοκάκη, έπαιρναν τηλέφωνο, τον Νίκο τον Καστανίδη, ο Καστάντζο Νικόλας. Ο Καστάντζο Νικόλας ήταν έμπορος διακεκριμένος στη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά, όταν βρίου τον με τους άλλους, ήταν σαν να λέμε ότι βρέθηκαν με... πώς βρίσκονται οι ιερείς μεταξύ τους, οι άνθρωποι που κατέχουν ένα ιδιαίτερο μυστικό. Αυτοί κατήχαν ένα ιδιαίτερο μυστικό, πράγματι έτσι είναι. Η παρέα αυτή είχε μια ιεράρχηση όταν σηκώνονταν επάνω. Εάν σηκώνονταν οι τρεις τους, βάζαν τον Μπαρμπανικόλα τον Καλούση μπροστά. Εάν σηκώνονταν οι δυο τους, δηλαδή ο Καστάντς με τον Στοφόρο, ο Στοφόρος έβαζε τον Καστανίδη μπροστά. Για ποιο λόγο? Ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία. Ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία. Δηλαδή είχαν ένα ήθος, κανένας δεν τους το επέβαλε, έβγαινε από μόνο του. Αυτοί οι άνθρωποι μας μάθανε, θα το πω έτσι, να γλεντάμε με πολλούς, να είμαστε σε μια παρέα και να νιώθουμε πως είμαστε ένα κομμάτι από αυτή τη μυσταγωγία. Δηλαδή αυτό που λέμε μουχαπέτ και μουχαπετλίδες, και ξέρεις, υπάρχουν κανόνες στο μουχαπέτ. Ναι, υπάρχουν άγραφοι κανόνες. Κάποια στιγμή τώρα στα καινούργια μαγαζιά καμιά φορά βλέπω και γράφουν και ταμπελίτσες. Στο μουχαπέτ δεν κάνει εκείνο, 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 εκείνο και εκείνο. Είναι και αστείο βέβαια εγώ που το διαβάζω, αλλά οι άνθρωποι εκείνοι είχαν αυτό το ήθος μεταξύ τους που τους χαρακτήριζε στις σχέσεις τους. Και αυτό είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό, γιατί αργότερα θα μιλήσουμε για το αυτό καθ' αυτό το σέρα χώρο, τι μας δίνει. Είναι χαρακτηριστικό του ίδιου του χορού που το εμπεριέχει. Λέω για τη δικιά μου την περιπέτεια, η οποία αρχίζει σε πολύ μικρή ηλικία βέβαια, από το γυμνάσιο ακόμα. Από το γυμνάσιο ακόμα είχα φάει την πετριά, να το πω έτσι. Εγώ χόρευα καλά το τρομακτόν. Το είχα μάθει στο παλιό Αγιονέρι, εκεί στους συγγενείς μου, στα πανηγύρια και στους γάμους. Και εκεί προείδε μια φορά κάτι κοδερίας με ένα αλλά συγγενή των δικών μου ανθρώπων, τον Σύλληστρο. Τον Σύλληστρο τον Παπαδόπουλο, από το Μουλά Μουσταφά του Κάρς. Τώρα θα μου πείτε, ένας καρσλής μπορεί να χορέψει σε ένα χώρο? Στο παλιό Αγιονέρι, ενώ είχε πολύ καλούς χορευτές και χορεύανε πάρα πολύ ωραία το τρομακτόν το τίκ, και έλεγαν το λάζικον, έλεγαν θα χορεύουμε τρομακτόν τίκ, θα χορεύουμε ένα λάζικον. Όταν στους γάμους λοιπόν έμπαινε ο Σύλληστρος, που ερχόταν από τη Βέρεια ειδικά για τους συγγενείς του, εχόρευε, καμιά φορά τον βάζανε μπροστά και έκανε κάποιες φιγούρες. Για πρώτη φορά τότε είδα εγώ ότι στο τρομακτόν είναι και φιγούρες. Και για να έσαι τον και είπα τον Θείο Σύλληστρε, «Ατάν δε φτάς, ντο είναι», λέει, «ατά πουλί μου». Εγώ έξερα τα μανάχωνα, την και ξέρα τα, λέει. Αν έχω έναν άλλον, θα χορεύα τα με εκείνον, αλλά λέω, τι είναι? Ατά, λέει, γέλασε, λέει, «εσύ μάθα καλά το τρομακτόν το τίκ και πεκεί τα άλλα, όντα τα τρανίτς μαθάντζατα». Αυτό ήταν, να το πω έτσι, το πρώτο ερέθισμα. Και αργότερα είδα τον Μπαρμπαγιώργο τον Φιρτινίδη στο Μεταξά να χορεύει και αυτό το ίδιο πράγμα, και λέω, τι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται. Έτσι εντάχθηκα με αυτά τα κίνητρα, εντάχθηκα στο Τμήμα Νέων της Ευξήνου Λέσης. Ακόμα ήμουνα στο γυμνάσιο, μαθητής γυμνασίου. Και εκεί βεβαίως συνδέθηκα με τον Πανίκα τον Σαβίδη, λαφρύ το χώμα της Σκήτης που σκεπάζεται,
Και ήταν αυτός που, αν θέλετε, ήταν ο προστάτης μου. Γιατί, εντάξει, νεαρό παιδί, εγώ ήμουν ο μικρότερος από όλους, ατός έτον ασεμέντρανος και έτον ο προστάτης μου για να πάμε από εδώ, για να πάμε από εκεί. Μαθητής εγώ τώρα ακόμα στο γυμνάσιο, παράδεσπα και είχα, έλεγε Πασιά, μη στεναχωρήκεσαι, εγώ έχω. Πηγαίναμε λοιπόν στον Μπαρμπανίκου του Καλούση το ταβερνάκι και εκεί καθόμασταν μαζί με τον Ξημίτ, μας έπαιζε και Μεντζέν και εκεί έσκωνα με τον Μπαρμπανικόλα, Μπαρμπανικόλα σου και πίσω έναν τσάκωμα. Μπαρμπανικόλα σου και πίσω έναν τσάκωμα και εγώ εκράνα τον Σέρνατ και έμπτωσε έναν τεκράνα για να μην χαλάνα τον και ας άλλη τη μέρα ανεπτέρνα τα ποδάρια του Ποσπυρίατα και πάει. Αυτή, να το πω έτσι, η λογική εκμάθησης δεν είναι η κλασική, να το πούμε έτσι. Σήμερα τους μαθαίνουν οι χοροδιδάσκαλοι. Στον Πόντο δεν τους μάθαινε κανένας. Στον Πόντο χορεύανε μπροστά οι άντρες που χορεύανε, η ομάδα του χωριού, θα πω γι' αυτό, και πίσω από αυτούς οι νεολαίοι, οι πιο μικροί στη δικιά μας ηλικία τότε που το ψάχναμε κι εμείς, προσπαθούσαν να χορέψουν και να μάθουν τα σπασίματα για να τολμήσουν να εμφανιστούν. Γιατί τα λέω αυτά. Ο Σέραχορος έχει να το πω έτσι, άγραφους κανόνες που πρέπει να τους στηρείς. Όταν θα ανοίξουμε την κουβέντα θέλω να τα κουβεντιάσουμε αυτά, να πω όμως λίγο για να τελειώσουμε με τα ονόματα. Εκεί στη Λευξινολέσκη, αφού μάθαμε εμείς τα δυο σπασίματα που μας έμαθε ο Μπαρμπανικόλας, μια στιγμή έριξε να πέσει ο τμήμα νέων ένας Δημήτρης Σκεντερίδης από τη Σκήτη. Κατέτωνε με τον Πανίκα συγγενής και αυτός χόρευε ένα σπάσιμο. Το είχα δει για πρώτη φορά, το είδα στον Σκεντερίδη. Μετά τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς πήγαμε στη Σκήτη και το τελειοποιήσαμε. Και όταν μας είδε ο Μπαρμπανικόλας να το χορεύουμε, λέει «Ατό παιδί, ατό παέν». «Ατάν το δείξα σας και ατό παέν». «Ατό που παίρουμε ατολί», έλεγε κιόλα. «Ατό που παίρουμε ατό έτσι απάσον κόλλον». Δηλαδή με λυγισμένα τα πόδια. Είναι το «Αλλα σχάπους λου κόλμασουν» που λέμε. Αυτό το σπάσιμο. Το οποίο είναι κοινό σπάσιμο. Στην υπόγεια και αρνηστικό. Στην κοινοβέ σα και να απεικονίσουν ηλικιωμένο όταν θα μίλησε η σπίτι του. Δεν έκαναν και. Συνέχισε, Μιχάλη, συνέχισε. Παρακαλώ να έχουμε τα μικρόφωνα κλειστά γιατί ακούγονται διάφοροι ήχοι. Ομοιρέ. Ναι, συνέχισε τώρα, εντάξει. Λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Ναι, καλησπέρα. Αν έχετε την καλοσύνη να κλείσετε λίγο το μικρόφωνο μόνο για να είμαστε όλοι επικεντρωμένοι στην ομιλία γιατί ακούγονται. Ευχαριστώ. Να τελειώσω λίγο με τα πρόσωπα. Αυτό το σπάσιμο που μάθαμε και έλεγε ο Πανίκας Άτοεν το Ισέρα Τσιλαραχανής, έτσι έλεγε όλα. Αυτό είναι κοινό σπάσιμο. Το χόρευαν οι αδερφοί Σπυρίδη στο Ανατολικό. Σταλονάκι ο Μπαρμπαθόδωρος, ο Βασιλιάδης, ο πατέρας του συναδέλφου μου, του Γιώργου του Βασιλιάδη, τον οποίο το γνώρισα. Και τελευταία άφησα να σας αναφέρω λίγο τους πιο κοντινούς μου. Την ίδια δεκαετία όμως, εδώ έχουμε... Στη μέση είναι ο Γιάννης ο Σπυρίδης, αριστερά είναι ο Λάζαρος ο Ιωσήφιδης ο γιατρός και δεξιά είναι ο Σάβας ο Καρυπίδης, ο πρώην Διευθυντής της Ένωσης Συνεταιρισμών Κιλκής. Ήτανε στο συγκρότημα που χόρευα επικεφαλής εγώ στην Εύξηνο Λέσχη, τη δεκαετία, τέλος δεκαετίας του 60. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί στη Δίρχασε ένα, στα βαφτίσια, στη Δίρχαλαιο, στο Οχυρό, στα βαφτίσια ενός ανιψιού, εσκόθαν οι Καλαϊτσάντ και χόρεψαν ένα σπάσιμο.
τα αδέρφια Μήτος, Στέφανος και Ελευθέρης Καλαϊδόπουλος. Και εγώ με τον Στέφανο τη θεατέρα, λογοστάθαση θεατέρα, έτσι ακριβώς. Αριστερά είναι ο Στέφανος, στη μέση ο Λευτέρης και δεξιά είναι ο Μήτος. Ο πρώτος είναι ο Μήτος σε ηλικία, μετά είναι ο Στέφανος και μετά ο Λευτέρης. Και λέει ατσαούτο του τσάκωμα, γιατί και μάτισμα το λέει τον Μπαρμπαστέφανο, ο οποίος πεθερός μου πια, καινούργιος πεθερός. Λέει, αν το χορέψεις εσύ καλά είναι, εγώ λέει, και θέλω να λέω σε τίποτα. Τώρα που έχεις το θείο στο Λευτέρη, γιατί ο Λευτέρης ο Μεσαίος χόρευε πάρα πολύ καλά και χόρευε μαζί και με τον Γιώργο τον Ζερζελίδη. Το Γιώργο τον Ζερζελίδη από το περιθώριο της Δράμας. Δηλαδή το Κοντοχωριανή. Ο Μεσαίος είναι ο Γιώργος ο Ζερζελίδης που χορεύανε μαζί με τον Λευτέρη τον Καλαϊδόπουλο. Και από το Γιώργο τον Ζερζελίδη μας έχουν μείνει δύο σπασίματα. Το ένα μάλιστα είναι σπάσιμο το οποίο το χρησιμοποιούμε και στο φεστιβάλ. Φεστιβαλικό, να το πω και έτσι. Το άλλο το διασώσαμε και πιστεύω κάποια στιγμή να το αναδείξουμε και να το προβάλλουμε. Με τον Γιώργο γνωρίστηκα βέβαια και στην Παναγία σου μιλάω πάνω και χορέψαμε μαζί. Ήτανε, έτσι, πώς να σας πω, ένας χορευτής πληθωρικός. Αυτό που λέμε πληθωρικός. Όταν χόρευε ο Γιώργος, τελείωσε. Έπρεπε στο Γιάννα Τιάν, εσύ που είσαι, να χορεύεις και εσύ. Αν δεν χόρευες και ήσουν έτσι μαρεμένος, τελείωνες. Λοιπόν, αυτά είναι έτσι επιτροχάδιν τα πρόσωπα που μας κάνανε, επηρεάσαν να το πω έτσι την πορεία μας. Και δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στους συγχορευτές μου, ούτε στους μαθητές μου. Δεν θα ευλογήσω τα γένια μας. Εγώ θέλω, αν θα ανοίξουμε την κουβέντα, να πούμε 2-3 πράγματα για το τι σήμαινε για αυτούς τους ανθρώπους το να είναι σερατσίδες. Αυτοί είναι χόρευανε και ένιωθαν, και γιατί το λέω, το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί γι' αυτό και σας ανέφερα το περιστατικό στη Γόγου την ταβέρνα με τον Στοφόρο και τον ξάδερφό του. Ο Σέραχορος, εάν δεν έρθεις σε μια κατάσταση ψυχική τέτοια που μόνο χορεύοντας μπορείς πια να εκφραστείς, να εκφράσεις τα συναισθήματα της ψυχής σου, δεν είναι χορός για να χορέψεις. Δεν είναι ούτε διπάτ, ούτε ομάλ, δεν είναι καν ούτε τίκ. Έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα λέω να το προσέξετε. Εάν δεν τον ξέρεις, δεν μπορείς να σηκωθείς να χορέψεις. Εάν δεν ξέρεις τίκ, μπορεί να μπεις μέσα στον χορό και να μάθεις βλέποντας. Εάν δεν ξέρεις το εμπροποιείς, μπορείς να μπεις στον χορό και να κοιτάξεις να τον μάθεις χορεύοντας. Ο Σέρα χορός, εάν θα αποφασίσεις να σηκωθείς, πρέπει να είσαι φτασμένος χορευτής. Αυτή η παραδοχή, να το πω έτσι, ίσχυε σαν κοινωνική συνθήκη στις μικρές κλειστές κοινωνίες των κοινοτήτων, των ελληνικών κοινοτήτων στον Πόντο, και η κάθε κοινότητα διέθετε τους καλούς τις χορευτές. Και αυτές οι ομάδες, οι οποίες στις κοινότητες μέσα δεν ήταν πάνω από 6-7 άτομα, άντε να ήταν κατά περιόδους και να φτάναν τους 10, αυτές οι ομάδες, έτσι όμως συγκροτημένες σαν ομάδες, μπορούσαν να βρεθούν στους μεγάλους κύκλους των μεγάλων πανηγυριών που ήταν από 100 άτομα. Ήταν όμως, πιανόντουσαν σε έναν ενιαίο κύκλο η ομάδα και δίπλα η άλλη ομάδα και δίπλα η άλλη ομάδα. Και όταν ήταν να παίρνει κάτω χωρών, πότε το κάνανε? Επέναν τα όργανα εμπροστά του, έπαιζαν για αυτή την ομάδα, εκαρσιλάευαν την ομάδα δηλαδή, και έτσι έπαιρναν κάτω χώρο. Και οι άλλοι χόρευαν το τρομακτό το τίκ. Δεν ήταν οι 100 να φτάνε έναν τσάκωμα. Οι φωτογραφίες αυτές που φαίνονται, που έχουμε καμιά φορά από την τραπεζούντα, είναι στημένες φωτογραφίες, το ξέρετε. Αλλά αυτές τις διηγήσεις με τις ομάδες σε παράταξη, θα έλεγε κανένας, ως
μικρά τόξα ενός τεράστιου κύκλου, τις έχουμε από τους ίδιους, αυτούς που προέρχονταν από εκεί, από τον Νικόλα τον Καλούτσι, από τον Φιρτινίδη τον Γιώργο. Σόνα ΕΣΕΡ, στην Παναγία σου Μελά, εκ των πραγμάτων γινόντουσαν πιο μικροί οι κύκλοι και μπορούσαν πολύ πιο εύκολα. Εκεί συνήθως βγαίνανε κατά κοινότητα, να το πω έτσι, η ομάδα αυτοτελής χόρευε, γιατί όποιος ξέρει την Παναγία σου Μελά πως είναι το μοναστήρι στημένο, εκεί που χορεύανε κάτω δηλαδή στο πλακόστρωτο, δεν χωράει πολλούς. Αλλά υπήρχαν τα άλλα πανηγύρια του καλοκαιριού, τα μεγάλα Σόνα ΕΣΕΡ και αλλού, που εκεί πιανόντουσαν 100 άτομα, όπως το κάνουν τώρα στην Κατρίκα, για όπως το κάνουν τώρα στα Πλάτανα επάνω. Αυτοί που πιάνονται εκεί δεν είναι όλοι να σπάσουν όλοι μαζί. Σπάνε μία-μία-μία ομάδα ξεχωριστά όταν τα όργανα φτάνουν, γιατί δεν υπήρχαν και μικρόφωνα, αν θέλετε, για να ακούνε όλοι το ίδιο και να μετουσιώνεται ο χορός μέσα τους, η μουσική θα πω μέσα τους το ίδιο. Έτσι, κάθε κοινότητα διέθετε αυτή την ομάδα και χαρακτήριζε την κοινότητα και υπήρχε μια κοινωνική αποδοχή και κοινωνική συνθήκη. Όταν σηκωνόταν στο χωριό μέσα να χορέψει η ομάδα, δεν τους έκοβε κανένας. Δεν τους έκοβε κανένας και σκούτον κάποιος να πάει πιάν και χορεύει. Αν δεν ήταν αναγνωρισμένα από την τόπια κοινότητα ότι είναι καλός χορευτής και ανήκει και αυτός στην ομάδα του χωριού. Αυτές οι συνθήκες, εάν τις ψάξουμε, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα για την ίδια την... για τον ίδιο το χορό και πώς επιδρούσε ο χορός, τι ήταν για τους ανθρώπους αυτούς ο Σέρα χορός, γιατί ο Σέρα χορός, ας το πω, λειτουργήσε και πώς διασώθηκε, έτσι διασώθηκε και πότε τον ξαναβλέπουμε να εμφανίζεται. Να πω δυο ιστορικά μόνο πράγματα, να μας ακούσει ο Σάββας που τον βλέπω κιόλας, για να μου πει αν είναι έτσι. Μετά το Χάτι Χουμαγιούν, την ανεξιθρησκεία δηλαδή, όπου έχουμε και στους Ρωμιούς το δικαίωμα να εκδηλώνονται και αρχίζει και ανθεί ο λαϊκός πολιτισμός, βλέπουμε και ο χορός να παίρνει τα πάνω του. Μέχρι τότε ήταν, θα έλεγε κανείς, μια πολύ εσωτερική διαδικασία, την οποία την βιώνανε πάνω στα παρχάρια, την βιώνανε σε κλειστές εκδηλώσεις οικογενειακές και τέτοια. Και μάλιστα γράφουν οι λόγοι του 19ου αιώνα ότι αυτοί οι χοροί που χορεύονται μόνο από άνδρες και όχι από γυναίκες, οι χοροί που προσυδειάζουν με τους χορούς που χόρεψαν οι μύροι του Ξενοφόντα, μιλάμε για το Σέρα χορό, χορεύονταν μόνο από άνδρες. Μιλάει ο Παρχαρίδης για την Κρόμνη πως ήτανε. Το ίδιο πράγμα και θέλω να συνδυάσω το εξής. Την περίοδο λοιπόν που αρχίζει ο Σέρα χορός και βγαίνει προς τα έξω χωρίς να υπάρχουν οι απαγορεύσεις μετά το Χάτι Χουμαγιούν, είναι και η περίοδος που αρχίζει να υιοθετείται ως ενδυματολογικά να υιοθετούν οι πόντοι τη Ζίπκα. Και έτσι βλέπουμε ότι αυτό πάει παρέα και ταυτίστηκε. Το αναφέρουν και ο Οικονομίδης και ο Μελανοφρίδης και πολλοί άλλοι το αναφέρουν και ο Παπαμιχαλόπουλος, ότι οι ζυπκοφόροι χόρευαν. Είναι την ίδια εποχή που η μόδα στην ενδυμασία εισάγει την ζύπκα στα ενδυματολογικά πρότυπα του ποντιακού ελληνισμού στον Πόντο, έχουμε και την εμφάνιση και την προς τα έξω προβολή του Σέρα χορού. Και βέβαια πολλά οφείλονται και στον Κατρί Πασά, τον βαλή της Τραπεζούντας, που ανέδειξε τον Σέρα χορό ως κορονίδα των χορών στις εκδηλώσεις της Τραπεζούντας. Το ίδιο πράγμα περνάει ο Σέρα χορός στην Ελλάδα μετά την προσφυγιά. Την πρώτη περίοδο, το Μεσοπόλεμο δηλαδή, μετά την προσφυγιά και μέχρι να τελειώσει και ο εμφύλιος, Σέρα χορό δεν έχουμε στις εκδηλώσεις. Ούτε και εκδηλώσεις έχουμε ουσιαστικά.
αλλά και μέσα στα χωριά, εκεί που ξέρουν το σέρα χορό, κρατιέται αυτή η κοινωνική συνθήκη να χορεύουν αυτοί μόνο που τον ξέρουν και οι άλλοι να τον μαθαίνουν και αφού τον μάθουν να εμφανίζονται. Και μόνο μετά το 50 εμφανίζεται ο σέρα χορός, από το 46 δηλαδή, εμφανίζεται ο σέρα χορός και καταλαμβάνει τη θέση που του ανήκει. Μέχρι τότε ο εμβληματικότερος χορός ήταν το Κότσαρι, αν θυμάστε. Έλεγε σε κάποιον, τι είσαι, Πόντι, είσαι, α, Κότσαρι, Κότσαρι. Το Κότσαρι το ξέρανε. Κότσαρι ξέρανε ότι οι Πόντι χορεύουν Κότσαρι. Για το σέρα χορό το μπαμ, το μεγάλο, έγινε τη δεκαετία του 60 στην πολιτιστική επανάσταση, έτσι τη λέω εγώ, του 60's, Σάβα, έτσι λέμε. Εκεί, σε αυτή την περίοδο, δηλαδή από τα μέσα του 50 μέχρι και τα μέσα του 60 και στο τέλος του 60, γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και παίρνει ξανά ο σέρα χορός τη θέση που του ανήκει.